Το ρεπορτάζ του Βασίλη Τσεκούρα που είναι εδώ για να δούμε μερικά στοιχεία παραπάνω είναι απόλυτα ενδεικτικό αυτού που ουσιαστικά συμβαίνει στην αγορά των ακινήτων. Και το λέω τώρα γιατί βγαίνουν και καινούργιε αντικειμενικέ αξίε, να δούμε με ποια βάση θα βγουν. Δεν υπάρχει τιμή πώληση στο ακινήτο. Ανάγκη υπάρχει. Και όταν έχει ανάγκη, είναι όπου σε βρουν. Δηλαδή αυτό το ακινήτο που πουλήθηκε 18.000. Και που θεωρητικά ακόμα και τώρα στην κρίση θα έπρεπε να πιάσει 50, Βασίλη. 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Είπε ο άνθρωπο πάλι καλά που βρήκαμε 18, γιατί μα δίνανε 15 και 12. Αδιανόητα πράγματα. Έχει φτιάξει ένα πίνακα και θέλω να τον δούμε και να μα τον εξηγήσει για να καταλάβουμε τα ακίνητα που ήταν και που είναι όταν καταφέρνει κάποιο να το πουλήσει. Και το βασικότερο θέμα είναι ότι δεν γίνονται πράξει στα ακίνητα. Και αυτό είναι το ζητούμε. Λοιπόν, έχουν μειωθεί οι τιμέ. 60 και 70% έχουν καταρρεύσει τιμέ των ακίνητων τα τελευταία χρόνια. η πουλούνται κάτω και από το 20% και από το 30% τη αντικειμενική αξία. Αυτό είναι το άλλο. Και πληρώνει και την εφορία ένα κάρο λεφτά. Έτσι. Γιατί αναγνωρίζεται η αντικειμενική αξία και όχι εμπορικοί που έχει, έχουν πέσει ε, πάρα πολύ τιμέ. Όπω θα δούμε, τρία παραδείγματα έχουμε βάλει. Τρία σπίτια, στο Βύρονα για παράδειγμα, ένα σπίτι 50 τετραγωνικών, το 2010 ήταν 70.000 ευρώ. Σήμερα, το 2018, 40.000 ευρώ. 30.000 κάτω δηλαδή. Μέσα στα χρόνια τη κρίση. Και, και ακριβό μου φαίνεται. Μακάρι δηλαδή, να βρει κάποιο να το πουλήσει έτσι. Λοιπόν, Αργίου πολύ 100 τετραγωνικά. Μεγαλύτερο σπίτι. Το 2010, 200.000 ευρώ. Το 2018, σήμερα 120.000 ευρώ. 80.000 ευρώ κάτω δηλαδή. Mm -hmm. Επίση, στον Άγιο Δημήτριο, 80 τετραγωνικά διαμέρισμα. Το 2010, πριν την κρίση, 120.000 Σήμερα 75.000 ευρώ. Και εδώ, πολύ χαμηλότερη τιμή. Ε, Κρατήστε πάντως αυτά τα παραδείγματα σαν ενδεικτικά γιατί αυτή τη στιγμή, πάτω στην αγορά δεν υπάρχει είναι αν κάποιο βρίσκεται σε ανάγκη όπου τον βρούνε. Άρα λοιπόν τιμή στα ακίνητα δεν υπάρχει. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν φύγει, να δούμε λίγο